Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυση των Paris Press επιστρέφει για φινάλε εβδομάδας. Φινάλε εβδομάδας, πότε ήρθες, πότε τελειώσε. Τι εβδομάδα είναι αυτή. Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά, γιατί τώρα έσκασα μύτη. Εμφανίστηκε. Επιτέλους είμαστε ξανά τρεις. Έτσι να δουλέψουμε για μια ώρα μέχρι το Σαββατοκύριακο. Με μια εβδομάδα η οποία ξεκίνησε με τους δύο ημιτελικούς του Champions League και ολοκληρώθηκε αγωνιστικά με τους δύο ημιτελικούς του Europa League. Στο Champions League οι αγγλικές ομάδες είναι με την πλάτη στον τοίχο. Στο Europa League οι αγγλικές ομάδες κάνουν βαλίτσες για το εξωτικό και μαγευτικό Μπακού. Το οποίο το επισκεφτήκαμε μέσα και καμιά φορά. Δύο, να το μάθω, να ξέρω, να ξέρω που θα ξαναπάω ή πότε θα πάω. Ωραίο το Μπακού. Το συστήνεις δηλαδή για κάποιον που θα κάνει εκδρομή. Αν έχει αποφασίσει να πάει, να πάει. Αν δεν έχει αποφασίσει να πάει, όχι, να μην πάει. Δεν θα το έλεγα πήγαινε. Α, αυτό εννοείς. Αν είχε κανονίσει να πάει, θα το έλεγα μη πας. Αλλά από μόνο να τον πω... Ακριβή πολύ. Πήγαινε, όχι, όχι. Μια χαρά είναι. Απλά έχει μεγάλες αντιθέσεις. Έχει την παλιά της γειτονιά, η οποία είναι... Νομίζω ότι κάνει ταξίδι στον χρόνο. Και έχει και δρόμο, ο οποίο δηλαδή, εντάξει, γίνεται Grand Prix. Και κάτι ουρανοξύστες. Αυτό τα λέει όλα, δηλαδή. Εντάξει, με 4 από τους 8 στα ημιτελικά, αγγλικές ομάδες, δεν γίνονταν να μην δούμε ούτε μία σε κανέναν τους ημιτελικούς, νομίζω. Σωστό και αυτό. Αν και ακόμη, εντάξει, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, αλλά πιστεύω μία θα δούμε. Έστω μία. Τελικός είναι ο Μπάρτσα Άγιαξ και το παίρνει ο Άγιαξ. Τι μας είπες τώρα, ρε Τάσο. Μπάρτσα Άγιαξ και το παίρνει ο Άγιαξ. Λες. Όχι, δεν ελπίζω. Εγώ δεν και ελπίζω. Θα κινηθώ, να ξέρετε. Έχω ήδη προετοιμαστεί ψυχολογικά ότι θα πάει στη Βαρκελόνη το. Έχει δει στον ύπνο του ή το Μέση να το σηκώνει. Με τα μεγάλα αυτιά. Όχι, η Μπαρσελόνα είναι. Και θα είναι το πρώτο του. Πρώτο του Μέση ως αρχηγός θα είναι. Αν είναι. Αν έρθει. Το τελευταίο που το πήραν. Ήταν ο Τσάβη. Και θα είναι πέμπτο. Και θα είναι πέμπτο του. 9. Το 6 ήταν ο Μέση, ήταν και το 6. Ήταν η πρώτη του χρονιά που είχε πρωτοεμφανιστεί. Ναι, 6, 9, 11, 15. Θα είναι το πέμπτο του. Και ο Ρονάλντο πόσα έχει, 5. Αυτά είναι το Ρονάλντο. Αν το πάρει, καθίστε ακόμη. Ακόμη δεν έχει περάσει τη Λίβερπουλ. Άσχετα με το 3-0. Θα την περάσει, μάλλον. Στα χρυσά παιχνίδια. Πάμε. Ήταν πάντως ωραία αυτό που λέγαμε, Αντώνη, και προχθές. Ακόμη και αν δεν έχεις δει μέχρι τώρα ούτε ένα μάτς Europa League, αυτά τα δύο μάτς ήταν επίπεδου Champions League. Όντως. Πάμε πρώτα στη Γερμανία. Εκεί που η Chelsea πρέπει ακόμα να χάνει ευκαιρίες. Μάλλον. Πρέπει με άνεση να δημιουργεί ευκαιρίες. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό του χθεσινού αγώνα στη Γερμανία. Επειδή πολλοί φέτος μπορεί να έχουν δει την Τζέλσι, από όσοι μας ακούν, μόνο στην Τούμπα για παράδειγμα, στο μάτσο εκείνο με τον ΠΑΟΚ, είχε λίγο παρόμοια εικόνα το χθεσινό παιχνίδι. Ναι. Η εικόνα του παιχνιδιού ήταν κάπως έτσι. Με τον τρόπο που διαχειρίστηκε η Τζέλσι το παιχνίδι, μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά η εικόνα της από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος. Ήταν η ίδια. Αρχίζει και δείχνει δηλαδή ο Σάρι τη δουλειά του. Για ποιο λόγο βασικά τον πήραν από την Νάπολη και ότι σιγά σιγά αρχίζει και μετουσιώνει αυτό το Σάριμπολ στην Τσέλσι. Να ξεκινήσουμε με τα βασικά, όσο αστεία και να ακουστούν. Κατά πρώτον, ο Σάρι κακός προπονητής δεν είναι. Σε καμία περίπτωση. Το ότι πήγε σε μια ομάδα στην οποία το πρώτο του κριτήριο από τους περισσότερους, όχι από τους θα αναλύσουν τον τρόπο παιχνίδι του, τους περισσότερους ήταν. Θα τη βγάλει την τη τέλη του Champions League. Α, στο Champions League εννοείς. Και μόνο που υπάρχει αυτή η μέχρι τελευταία στιγμή αγωνία, το ότι για αρκετές εβδομάδες ήταν εκτός τετράδας, το ότι έχει ως στίγμα αυτό το 6-0, το 6-0 από την City. 6-7. 6. Στα 6 είχαν σταματήσει κάπου στο 60. Είναι στη μια πλευρά της ζυγαριάς. Στην άλλη πλευρά πρέπει να βάλει κανείς όλα όσα συζητήθηκαν η Τζέλσι για το τι θα κάνει με τον επιθετικό, αν πρέπει να πάρει, δεν πρέπει να πάρει. Από εκεί που ο Σάρι ήταν λίγο πιο μαζεμένος, κάποια στιγμή άρχισε να ζητά σε βαθμό να απαιτεί
μεταγραφές. Όταν με τις μεταγραφές, αν γίνουν, αυτός φυσικά είναι επαιτεί αποτελέσματα. Και όλο αυτό που έχει συμβεί στην Chelsea, η οποία έχω την εντύπωση ότι πληρώνει το γεγονός ότι έκανε αρκετές κοιλιές μέσα στη σεζόν. Μα δεν είναι λογικό όμως, πρώτη χρονιά είναι. Μαζί σου. Εγώ και εσύ, με την άνεση που έχουμε ως τρίτη, θα το λέμε και είμαστε εύκολα υπέρμαχοι του να παραμείνει και να δουλέψει εκεί. Δεύτερο καλοκαίρι, δεύτερη σεζόν. Το θέμα ήταν, νομίζω, ότι και όταν πήγε ο Γκουαρδιόλα στην City, είχε πρόταση και από τη Chelsea. Και επέλεξε να πάει στην City, γιατί ήξερε ότι ο τεχνικός διευθυντής με τον οποίο βρίσκεται στην City είναι Ισπανός και θα του δώσει το χρόνο να δουλέψει και δεύτερη χρονιά. Πόσο σημαντικό είναι η υπομονή του κλαμπ, ώστε να μπορέσει να δείξει ο άλλος τη δουλειά του. Ναι, να το σκέφτεται ακόμα και ο Γκουαρδιόλα. Ναι, αυτό πιο σημαντικό. Έτσι. Παίζει και αυτό ρόλο. Από μόνο στο χθεσινό παιχνίδι, έχω την εντύπωση ότι η Chelsea ήταν πιο κοντά σε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας οι περισσότεροι ως Chelsea και η Eintracht ήταν ένα βήμα πιο κάτω από αυτό που έχει δείξει όλη τη σεζόν. Τα διαστήματα στα οποία προσπάθησε να κάνει το παιχνίδι της, ακόμα και να κλέψει πράγματα, γιατί μέχρι εδώ ούτως ή άλλως σε καμιά περίπτωση δεν ήταν φαβορή, πέκλεισε την Ίντερ, τη Σαχτάρ πρώτα, την Ίντερ και την Μπενφίκα. Όση συζήτηση και να βάζει κανείς στα διαιτητικά λάθη που διαμόρφωσαν αποτέλεσμα στο παιχνίδι με την Μπενφίκα, δεν μπορεί να βγάλει κανείς από το τραπέζι ούτε την εικόνα της στα δύο μάτς με την Ίντερ, ούτε την εικόνα της στα δύο μάτς με την Σαχτάρ, ούτε και το γεγονός ότι βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση στην Πορτογαλία, από το 1-1 το μάτς να πάει στο 4-1 και με παίχτη λιγότερο, και να βρει τον τρόπο να βάλει ένα γκολ να μειώσει 4-2, που αυτό μαζί με τα δύο της Γερμανίας έδωσαν την πρόκριση. Έχει μπροστά έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει δείξει ότι όλη τη σεζόν, κατά το κοινό λεγόμενο, είναι σε φάση κάνω τη μισή φάση γκολ. Πολύ πολύ φορμαλισμένος. Έχει έναν που δημιουργεί συνεχώς και χθες βγάζει ένα assist, αν δεν κάνω λάθος, ο Κώστιτς, που είναι εξαιρετικός και αυτός. Αυτή την τετράδα μπροστά, Κώστιτς, Γιασίνοβιτς και Γιόβιτς, τους τρεις Σέρβους, προηγήθηκε και από εκεί και μετά, ακόμα κι αν σκέφτηκε να οπισθοχωρήσει, ακόμα κι αν δεν σκεφτόταν να οπισθοχωρήσει, ο τρόπος με τον οποίο η Chelsea μπήκε στο παιχνίδι, κρατήθηκε, ήταν αποστομωτικός. Πάντως, στο τέλος βραδιάς μπορεί πολύ να χαρακτηρίζουν θετικό το αποτέλεσμα για την Chelsea το 1-1. Τι δίνει προβάδισμα, αν μη τι άλλο, το Κρίστοφερ Γκολ, αλλά έτσι όπως ήταν η εικόνα του παιχνιδιού, νομίζω είναι θετικό το αποτέλεσμα για την Eintracht, γιατί τη αφήνει μια ελπίδα να πάει στο Stamford Bridge και έχοντας στο μυαλό της ότι. Ναι, έχοντας στο μυαλό της και η Chelsea έχοντας στο μυαλό της ότι έχει αφήνει το προβάδισμα πλέον. Η Eintracht θα πάει χωρίς άγχος, γιατί υπάρχει οπτική που νομίζω επικρατεί κιόλας ότι η Eintracht μέχρι εδώ που έφτασε, σαν να πιάσει ταβάνι, παίζει κόντρα στο φαβορί της διοργάνωσης. Από το ξεκίνημα της διοργάνωσης είναι το φαβορί της Chelsea, το λέγαμε ούτως ή άλλως. Παίζει κόντρα στο φαβορί, δεν έχει καν το προβάδισμα από το παιχνίδι στην έδρα της, οπότε πάει να παίξει ένα παιχνίδι και ό,τι της βγει. Οπότε στο τέλος της βραδιάς νομίζω ικανοποιημένη μπορεί να αφήνει το ότι δεν έχασε μεγαλύτερο σκορ. Το ότι δεν έχασε καν. Θα πάρει ρίσκα σίγουρα. Σίγουρα θα πάρει ρίσκα στο δεύτερο παιχνίδι η Eintracht, γιατί δεν έχει τίποτα να χάσει, όπως λες. Αλλά περισσότερο μου κάνει εντύπωση γενικά για την Chelsea το ότι έτσι φτάνει να παράγει τόσο πολύ ποδόσφαιρο. Είναι, δηλαδή, την είδα σε κάποια μάτσα στη μεσούση τη σεζόν και ήταν αυτό που λέει ο Αντώνης, ότι δεν έμοιαζε δηλαδή καν για ομάδα που είναι άξια να είναι στην τετράδα τη Premier League. Πολύ κακή εικόνα, ασυνοησία συνεχώς ανάμεσα των παιχτών, νευρικότητα. Και το θέμα για την Chelsea δεν είναι ότι τέτοια εικόνα έδειξε σε ένα χρονικό σημείο, δηλαδή μέσα σε 20-30 μέρες. Ανταχτά χρονικά διασημάτια της έβγαιναν μάτς τα οποία τη στράβωναν και δεν μπορούσε να τα ισιώσει. Δεν είχα καθαρό πλάνο το τι κάνουμε ακριβώς. Μια νευρικότητα και νομίζω και πολλοί παίκτες μεταξύ τους έτσι υπήρχε μια τριβή. Σε αυτό νομίζω υπάρχει εξήγηση και είναι το ότι δεν είναι απλά η πρώτη χρονιά του Σάρι, είναι η πρώτη χρονιά του Σάρι. Σύντομα ότι ο Σάρι πήγε να εφαρμόσει ένα στυλ παιχνιδιού που στην Αγγλία
Δεν νομίζω να το έχουμε δει και ποτέ από ομάδες αυτού του επίπεδου να παίξει αυτό με το Ζορζίνιο στη θέση του 6 να φτιάχνει όλο το παιχνίδι. Τον Καντέ σε ένα νέο ρόλο που δεν τον είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Να βγαίνει έξω δεξιά, να πατάει περιοχή, να είναι οχτάρι ουσιαστικά. Και αυτό με τους τρεις και τους τρεις μπροστά, με τους εξτρέμ και το φορ, που θύμιζε και λίγο ρόμβο σε κάποιες περιπτώσεις. Όταν ο Αζάρ έμπαινε στο 10, μπροστά από την τριάδα Ζορζίνιο, Καντέ και Ιτελοφτσίκη και Κόβασης, που μοιραζόταν το 8, είτε και με το Φάμπρικας νωρίτερα. Πήγε να παίξει δηλαδή κάτι πολύ καινούριο, κάτι που στην Αγγλία είναι και πιο δύσκολο να εφαρμοστεί, δεν το είχαμε δει πρόσφατα. Και αυτό προφανώς και θα έχει σκαμπανεβάσματα. Το θέμα είναι αν θα καταφέρει να το χτίσει και ενώπιση νέας περίοδου. Εγώ πιστεύω θα τα καταφέρει, γιατί είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Απλά περισσότερο επειδή πραγματικά οι ομάδες είναι οι ομάδες των προπονητών τους. Αυτό, δηλαδή βλέπεις τον Σάρι και καταλαβαίνεις ότι είναι άνθρωπος ο οποίος είναι λίγο αγχώδης. Νομίζω ότι το περνάει και στην ομάδα αυτό. Δηλαδή, τις τελικές παράδειγμα που λες, Αντώνη, ότι χάσανε χθες. Αν είχες ένα προπονητή πιο κοινικό, που να σου βγάζει κάτι πιο έτσι, όχι να υπάρχει άγχος, ακόμα και στις τελικές προσπάθειες τους θα ήταν πιο εύστοχοι. Έχω την εντύπωση ότι μέσα στη σεζόν, στο δικό μου μυαλό και έτσι όπως έχω ζήσει καλύπτοντας ρεπορτάζ ομάδας, μπορεί να έχει παίξει ρόλο και κάποια στιγμή όταν μπήκε η συζήτηση ότι μπορεί να φύγει. Γιατί και το μυαλό του ποδοσφαιστή πηγαίνει στο ότι κάποια στιγμή συνέστα ότι εντάξει τώρα τι παλεύω εδώ στο προπονητή, μάτια τα μαθαίνω. Θα μπορεί να έρθει κάποιο άλλο να μου πει άλλα. Έτσι ακριβώς. Που πολλές φορές συμβαίνει. Σε μια ομάδα που ο κάθε παίκτης σε κάθε προπόνηση βρίσκει κίνητρο. Ψάχνει να δει αυτή την προπόνηση τι έκανα σωστά. Τελείωσε την προπόνηση. Ναι, έκανα προπόνηση. Τι έκανα στην προπόνηση, τι έμαθα. Και αυτό, όπως λες, ίσως να ήταν και ο λόγος που ο Κεπά αρνήθηκε να βγει παράδειγμα σε εκείνο το παιχνίδι στα πέναλτι. Που του είπε ο Σάρι κανονικά. Γίνει αλλαγή και είπε: δεν γίνομαι αλλαγή. Αυτό για τις προπονήσεις το λέω γιατί, για παράδειγμα, στον ΠΑΟΚ πέρυσι τον Οκτώβριο, όταν ο ΠΑΟΚ είχε κάνει 5 και έφτασε 6 παιχνίδια χωρίς νίκη εκτός έδρας, άρχισαν να του τένε όλα και οι παίκτες συζητούσαν μεταξύ τους ότι εσύ κάθε μέρα κάνουμε 10-15-20 ασκήσεις. Κάνουμε εκεί συνέχεια. Να κάνουμε μισό λάθος και την ξανακάνουμε. Λεπτομέρεια. Αυτό, όταν δεν σου πάνε καλά τα αποτελέσματα, σου φταίει. Ναι. Όταν ξαφνικά σου πάνε καλά τα αποτελέσματα και πας στην προπόνηση και σου λέει ο προπονητής κάνουμε την άσκηση 12. Και εσύ με κλειστά μάτια, και κλειστά μάτια να έχουν υπόλοιποι, την κάνεις την άσκηση. Εκεί ξαφνικά επειδή είσαι καλά, σ' αρέσει. Λες, έχει νόημα να δουλέψει την λεπτομέρεια. Ενώ πριν, όταν δεν είχες τα αποτελέσματα, σου φταίγαν όλα. Και η λεπτομέρεια και τα πάντα. Και γιατί μας τα ξαναλέει και αφού τα κάναμε αυτά και δεν βγήκε γιατί κάτι. Ναι. Πράγματι είναι η ψυχολογία, όπως το έχουμε πολλές φορές, είναι το 50% στον αθλητή. Γι' αυτό σκέψου έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν του πάνε καλά τα πράγματα, του μιλάει προπονητής, προσπαθεί να ψάξει να βρει τι φταίει και υπάρχει περιορισμό στο νόμο, λέει εσύ αυτό μπορεί να μην είναι. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Είναι αυτές οι λεπτομέρειες που είναι αθέατες, αλλά εμείς βλέπουμε το αποτέλεσμα των λεπτομεριών και ψάχνουμε να βρούμε το ποιες είναι αυτές. Τις αιτίες. Η Chelsea λοιπόν, εμένα, για να πιστέψουμε στο καθαρά αγωνιστικό, με κνεύεις περισσότερο στο πρώτο ημίχρονο του δεύτερου. Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο έβαλε τον κόλο Πέδρο και είπα, τέλος, μπήκε. Το άξιζαν. Το έψαχναν το σουτ. Ο Λόφ του Τσίκ την πλευρά του την είχε οργώσει. Ο Πέδρο έβρισκε τρόπο να ξεμαρκαριστεί. Ο Βίλιαν έμπαινε από που ήθελε. Δηλαδή υπήρχαν τέσσερις φάσεις από το 32 μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου που η Τσέλσι μπήκε με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους στη μεγάλη περιοχή. Και η Άιντραχτ ήταν, δεν μπορούσε να αντιδράσει, δεν μπορούσε να σπάσει ρυθμό, δεν μπορούσε να βρει μια στιγμή να οργανωθούν, να πούν: όπα ρε παιδιά, μπάζουμε. Είναι θέμα όμως που εν γνώ βρήκε τόσους πολλούς τρόπους να μπει στην περιοχή, δεν είχε αποτέλεσμα. Δηλαδή, φαντάζομαι αναλογικά μια ομάδα του Γκουαρδιόλα η οποία πατάει περιοχή 5 φορές, αναλογικά νομίζω ότι τις 3 φορές θα είχε βάλει γκολ. Εντάξει, η Τσέλσι έχει 68 βαθμούς και η Σίτι έχει 92. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας καταλαβαίνεις ότι η βαθμολογία σε ένα βαθμό είναι και καθρέφτητο. Ακόμα και στην ευστοχία. Ακριβώς, εδώ είναι το ερώτημα. Είναι καλύτερος παίχτης απλά. Οι καλύτεροι παίχτες στο σκοράρισμα, οι 5 που συμμετέχουν στην επίθεση της City από τους 5 που συμμετέχουν στην επίθεση της Chelsea, ή είναι κάτι άλλο? Όχι, μπορεί να είναι και η δημιουργία. Το να δημιουργήσεις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις.
αυτό που λέει ο Γκουαρδιόλα, ότι εγώ είμαι ένα προπονητή, ο οποίο θα κάτσω να ασχοληθώ με την ομάδα μου και θα μάθω στου παίκτε μου το πώ θα φέρουν την πάλι στη μεγάλη περιοχή. Το πώ θα το εξελίξω, λέει, δεν μπορώ να του το μάθω. Άμα μου έφερουν ένα παίκτη να το μάθω τελείωμα, λέει. Δυστυχώ λέει, δεν είμαι προπονητή Ακαδημιών. Είναι πολύ αργά. Ναι. Δεν είμαι προπονητή Ακαδημιών, λέει. Εγώ είμαι προπονητή μεγάλη ομάδα. Εγώ να στήσουμε ένα πλάνο μαζί με του παίκτε και το πώ θα βάλω μέσα εκεί. Ναι. Που και πέρα και είναι δουλειά και προσωπική του καθενός, του κάθε επιθετικού να καθίσει να βελτιώσει μόνος του με προσωπική προπόνηση το τέλειωμά του. Έτσι. Εγώ αυτό νομίζω. Και βλέποντας αυτό το παιχνίδι και αν έχεις δει και κάποιες φορές την Άντραχτ, καταλαβαίνεις στο τέλος της ημέρας γιατί έφτασες εδώ. Έχει μονάδες. Ο Τραπ δεν είναι αμελητέα ποσότητος ως θερματοφύλακας. Του βγήκε όλη η σεζόν. Για τον Γιώβιτς τα έχουμε πει, έναν παίκτη για τον οποίο η Άιντρα τρέχοντας έδωσε τα 8 εκατομμύρια ευρώ που είχε μπει η ρήτρα. Μόνο 8, ε. Για αυτό τον παίκτη. Ρισκάρεις. Θα τον πουλήσει πολύ παραπάνω. Τον έδωσε το δανεικό και έβαλε ρήτρα. Εντάξει, ο Γιώβιτς είναι τώρα στα καλύτερα του. Δηλαδή, περπατάει και σκοράρει. του βγαίνουν όλα. Αναφέρω αυτούς χαρακτηριστικά τον τερματοφύλακα και τον επιθετικό, την αρχή της και το τέλος της, γιατί έχω την εντύπωση ότι οι υπόλοιποι παίκτες, οι περισσότεροι, είναι μονάδες που αξιοποιήθηκαν από τον προπονητή. Κόλλησαν σε ένα πλάνο, γιατί είναι θέμα ομάδας, αλλά πολλές φορές από κάποια στιγμή και μετά, σε διοργανώσει νοκάουτ, είναι και θέμα μέρας. Να πιστεύεις ότι θα το πας μέχρι τέλους. Όπως για παράδειγμα. Δεν μειώνω την εικόνα της, αλλά ήταν και θέμα μέρας και θέμα πίστης που έβγαζε η Σλάβια στα δύο παιχνίδια με τη Σεβίλη. Πίστης. Δηλαδή έβγαλε 6 γκολ. Και δεν είναι ωραία πάσα για να πάμε στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς. Θέμα ημέρας και πίστης που έβγαλε η Άρσεναλ, ακόμη και όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ, σου έδειχνε ότι. Εκτός από το πρώτο πεντάλεπτο εκείνη τον γκολ, μετά έδειξε ότι θα πάρουμε το παιχνίδι και θα πάρουμε και σκορ. Η Άρσεναλ μου θυμίζει η ομάδα που. Αν το ξεκινήσει καλά το παιχνίδι, δεν τη στραβώνει. Αν τη στραβώσει, δεν τη σιώνει με τίποτα. Χθες όμως. Δεν ξέρω αν είναι αυτό ο χαρακτηριστικό του Έμερι. Δεν μπορώ να πω ότι την έχω παρατηρήσει στον προπονητή να δω, να θυμάμαι παιχνίδια του. Γιατί η Σεβίλη θυμάμαι σποραδικά παιχνίδια του. Και είχα και σε μια εκτίμηση γενικότερα τη Σεβίλη. Και είναι διαφορετικό να μιλάς για ένα προπονητή και το δείγμα δουλειά του στην τρίτη, τέταρτη του σεζόν σε μια ομάδα. Και άλλο στην πρώτη του. Σεζόν. Γιατί κατά ψέματα η Arsenal έχει να πάρει ευρωπαϊκό τρόπαιο από το 93. 93. Ναι. Γιατί είχε πάει τελικό και τον είχε χάσει. Και το 6. Ναι. Από τότε έχει να παίξει τελικό από το 6. 13 ολόκληρα χρόνια να παίξει ευρωπαϊκό τελικό. Και νωρίτερα τελικό είχε παίξει στο UEFA. Που είχε χάσει 2-1 με τον κόλ που είχε φάει ο Σίμαν. Όπω. 2000, όχι. Που τελικώς είναι καλά τα. Πιο πίσω πάμε. Θα σε γελάσω. Ψέματα θα πω. Για το 93 το ξέρω. Εντάξει, κοίταξε. Αν είμαι τότε να μην και την ουσία της Άσσα, εντάξει, είχαμε ξεκινήσει. Αλλά η Βαλένθια ξεκινάει ιδανικά. Παρά το γεγονός ότι ο Μαχαλίνο χρειάστηκε να κάνει αλχημίες για να βρει τρόπο να καλύψει κάποια κενά που είχε και ξαφνικά εμφανίζεται ο κύριος Λακαζέτ. 2000 στη Δανία. 2000. Ναι. Καλά το θυμάσαι. Έχει μονάδες οι οποίες μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Τα πάντα. Μα η κουβέντα για την Αρσένα γι' αυτό γίνεται. Από τη μια στιγμή στην άλλη πραγματικά. Δηλαδή εκτός παιχνιδιού μπορεί να τον βλέπεις το Λακαζέτ, γιατί συνήθως δεν είναι πολύ ενεργός στο παιχνίδι. Αλλά τον βλέπεις ότι είναι πάντα εκεί κοντά που θα κάνει ή την μία ενέργεια ή τον γκολ. Η περισσότερη κουβέντα στην Άθενα τον τελευταίο καιρό λόγω των συνεχόμενων ητών στο πρωτάθλημα ήταν για την άμυνά της. Την ευκολία με την οποία δέχονταν τέρματα. Ναι. Αυτό νομίζω είναι παθογένεια που έχει μείνει με τα Βενγκέρ εποχή. Πολύ δύσκολο να αλλάξει. Νομίζω ότι από κάποια στιγμή και μετά είναι και εγκεφαλικό. Σε παίρνει από κάτω. Ναι. Σε παίρνει από κάτω. Πρέπει να βρεις κάποια παιχνίδια που να πατήσεις καλά. Για να νιώθει ο αντίπαλος θα δυσκολευτεί. Δηλαδή ο αντίπαλος μπαίνει στην αίσθηση ότι εσύ με την Άρσεναλ παίζουμε. Πάμε γκολ. Όντως.
Και όχι από κακία, αλλά από αποτελέσματα που έχεις δει. Ναι. Δηλαδή λες, στηρίζεις αυτή τη ψυχολογία. Εμείς γιατί όχι. Όταν έχει. Χθες η Βαλένθια μπήκε να παίξει απέναντι σε μια ομάδα που στα τρία τελευταία της παιχνίδια έχει δεχτεί από τρία γκολ. Και από ομάδες που είναι, αν όχι στα μέτρα της Βαλένθια, ίσως και κατώτερες. Η Crystal Palace, η Wolves και η Leicester. Έβαλαν τρία γκολ στην Arsenal στα τρία συνεχόμενα προηγούμενα παιχνίδια της. Η Leicester μπορεί να κάνει και το καλό τώρα το Σαββατοκύριακο, Το μυαλό εκεί, Αυτό είναι το, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ένα μάτς. Το άλλο τελειωμένο. Το τελευταίο είναι τελειωμένο, Εδώ είναι τώρα όλα τα λεφτά. Επιτρέπεται στην Αγγλία κάπου, να, κάνεις, να πληρώσεις παράδειγμα τον αντίπαλο όπως κάνουν στην Ισπανία. Ότι όχι, έχετε πρίμα από εμάς, ας πούμε. Δεν νομίζω να κόψετε βαθμούς. Φανερά δύσκολα. Γιατί, μια χρονιά θυμάμαι ότι είχε κάνει η Μπαρτσελώνα όταν η Ρεάλ έπαιζε την ίδια ώρα και ήταν ισόβαθμες. Και είχε Σασούνα, είχε. Ναι. Επίσημα όμως, φανερά κανονικά. Δεν νομίζω στην Αγγλία να το. Το ενδιαφέρον είναι πάντως. Το τελευταίο μπορεί να αποκτήσει ενδιαφέρον αν η Cardiff κερδίσει αυτήν την αγωνιστική και η Brighton κινδυνεύει με υποβασμό την τελευταία αγωνιστική και παίζει την παραμονή της απέναντι στη City. Μπορεί να δώσει ένα. Αν και εντάξει, διαφορά δυναμικότητα δεν το συζητάμε, αλλά όταν παίζει την παραμονή σου. Πάω, εγώ την είδα τη City αγχωμένη. Δεν είναι. Αν τη στραβώσει κάτι, πίεση μετά πηγαίνει σε άλλο επίπεδο. Τε βαραίνουν τα πόδια. Ακόμα βλέπεις και ποδοσφαιριστές σαν τον Αγκουέρο, τον Ντεμπρού είναι τώρα τόπιο επίπεδο. Για τον Αγκουέρο, τον Αγκουέρο τον βγάζω αυτή την κουβέντα. Ναι, με βάση τον γκολ που έβαλε και τους έδωσε το πρωτάθλημα. Έχει πάρει πρωτάθλημα στο 93, δηλαδή. Στο 93. Πόσο ήταν το 93 και το έχουν κάνει και τα του Άζεφιλτ. Δηλαδή δεν του το επιτρέπω, πώς να σου πω, να νιώσει ότι χάνεται. Σου λέει είμαι εγώ, είμαι εκεί. Εγώ πάλι, φέρτε μου την μπάλα. Τι θέλω. Δεν παίζουν πάντως πάλι δύο ώρα, έτσι. Η Λίβερπουλ παίζει αύριο, το βράδυ νομίζω κιόλας. Και... Σάββατο βράδυ. Έχω την εντύπωση ότι είναι βραδινό το παιχνίδι, κατά περίεργο τρόπο, ενώ δεν παίζουν βράδυ στην Αγγλία το Σάββατο. Και η City παίζει την Κυριακή ή αύριο στις 5. Δεν παίζουν δύο ώρα και δεν έχει αξιοπιστία και τέτοια. Ναι. Μόνο εμείς έχουμε αυτό το προνόμιο εδώ. Είμαστε το πιο καθαρό αξιόπιστο πρωτάθλημα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Για να δούμε κιόλας και το πρόγραμμα στην Αγγλία και σιγά σιγά να αρχίσουμε να βλέπουμε τι άλλο υπάρχει στην Αγγλία, τι γίνεται στη Γερμανία εκεί που την πεσμένη αγωνιστική. Και εκεί και έχουμε μεγάλη μάχη. Και εκεί δεν παίζουν δύο ώρα πάλι. Και δύο ώρα που δεν παίζανε. Είδαμε τι έγινε. Για να συνεχίσουμε να φτάσουμε μέχρι και τη Super League, για να θυμηθούμε τι παιχνίδια έχει, γιατί αν βάλετε διαγώνισμα τι παιχνίδια έχει αυτή την αγωνιστική Super League. Ούτε κοντά στη βάση θα γράφω. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Το ανάλυση των Περιπρέσ έχει πάρει σκητάλη από τις 2 και θα την παραδώσει στις 3. Μέχρι τότε μιλάμε για ποδόσφαιρο. Κυρίως ευρωπαϊκό, με αφορμή και τους δύο χθεσινούς ημιτελικούς του Europa League. Και αρχίζουν πλέον να έχουμε το βλέμμα μας στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αυτό που παίζει Δευτέρα βράδυ η City μου θύμισε εκείνη τη μαρτυρική Δευτέρα βράδυ. Που το 2-0 μέσα στη Τζέλση έγινε 2-2 με κλωτσοπατινάδα, κυριολεκτική όχι μεταφορική. Στο τέλος με αποβολές, με κίτρινες, με κόκκινες, με τιμωρίες που κουβάλισαν οι παίκτες, ο Ντάιρε και κάποιοι άλλοι στην αρχή της σεζόν. Και εκείνη τη μέρα ήταν μαζεμένοι οι παίκτες της Λέστερ σε σπίτι συμπαίκτους και πανηγυρίζαν το πρωτάθλημα. Πριν από 3 χρόνια. Ναι. Δύσκολο βράδυ. Στο σπίτι του Βάρντι ήταν συγκεκριμένα. Του είχε μαζέψει όλους εκεί ο Βάρντι. Του Βάρντι. Ναι. Πριν καλά, τρία χρόνια. Το... Πέρασαν τρία χρόνια και από αυτό. Ας κάνει το καθήκον του τώρα μεθαύριο Βάρντι για να γιορτάζουν και στη Λίβερπουλ. Για σκέψου, δηλαδή να βλέπουν το City. Λέστε, α, όχι, δεν θα μπορούν να το δουν. Γιατί? Γιατί θα είναι η ώρα φαγητού τη ομάδα πριν το παιχνίδι. Είσαι ακόμα καλύτερα. Την Τρίτη, ναι, έχει το Λίβερπουλ Μπαρσελόνα. Ακόμα καλύτερα. Φαγητό και ύπνο. Ποιος θα κοιμηθεί, δεν θα κοιμηθεί κανείς. Όλοι στα δωμάτια θα είναι στη τηλεοράση καρφωμένοι. Τι είναι το ποδόσφαιρο, ωραίο πράγμα. Λοιπόν, την 5η στις 10 παρατέταρτο η Λίβερπουλ φιλοξενείται στην... Το Σάββατο. Ναι, στην έδρα του προπονητή με τον οποίο πανηγύρισε το τελευταίο της ευρωπαϊκό τρόπαιο. Και την Δευτέρα το βράδυ η City αντιμετωπίζει
τον προπονητή με τον οποίο η Λίβερπουλ άντιξε για τελευταία φορά το πρωτάθλημα. Πω, αυτά δεν γίνονται. Δηλαδή, όλα φιασμένα τα έχει. Από παντού. Από παντού. Σου λέει ο ένας, ρε φίλε, ευρωπαϊκού έχουμε ζήσει μαζί. Εσύ θα μας το κόψει, ρε Ράφα. Και θα πούν στο Ρότζερ, ρε φίλε, μας το πήραν μέσα από τα χέρια μας. Δηλαδή. Τουλάχιστον κάνε κάτι τώρα. Ωραία, δεν ήξερα τι. Υπάρχει κίνδυνο δηλαδή. Διαβολικές συμπτώσεις δηλαδή, δεν υπάρχουν αυτά. Και εγώ σας είπα, υπάρχει και ο παράγοντας Χ στην όλη ιστορία. Η Brighton, ας μην το ξεγράψουμε αυτό. Για τον τελευταίο αγωνιστική. Ναι. Η Brighton τώρα παίζει στην Arsenal. Μακάρι να γίνει και αυτό. Και την τελευταία παίζει στη United. Και έχει 35 βαθμούς. Πολύ πιθανό το σενάριο να. Όχι, την τελευταία παίζει με την City. Mm-hmm. Ωραία. Και έχει 35. Η Cardiff έχει 31, είναι στη ζώνη. Και παίζει με την Crystal Palace εντός έδρας στην αγωνιστική. Αν κερδίσει, πάει 34. Και αν η Brighton χάσει την Arsenal, η διαφορά είναι στον έναν την τελευταία αγωνιστική. Στην οποία τελευταία αγωνιστική η Cardiff πάει να παίξει στο Old Trafford τη United και η Brighton υποδέχεται τη City. Άρα βγάλαμε τώρα το περίμενα. Βγάλουμε ένα σύστημα για να πάρει η Liverpool πρωτάθλημα. Άσο Cardiff. Διπλό Liverpool. Άσο Arsenal. Μα απαραίτητο να χάσει η Brighton. Έχει ένα διάφορο. Άσο την Arsenal τετράδα. Και έχει δύο την Leicester. Τελειώσαμε. Πώς δεν θα πάρει ένα 200 αυτό απόδοση που είπαμε. Τελευταία αγωνιστική θα έχουν δύο τρόπαια. Ή θα. Θα περιμένει κάπου στην διάμεση απόσταση. Ας το κάνουμε σε ένα γήπεδο στη μέση, την απονομή όλοι μαζί και να το σηκώσουν. Μισό ο Χέντερσον, ποιος θα το σηκώσει από τη Λίβερπουλ. Και μισό αντίστοιχα ο Κομπανί, ποιος θα είναι. Ναι. Τώρα εδώ σε μια από τις τηλεοράσεις βλέπουμε τα γκολ στην αναμέτρηση της Arsenal με την Παλαιτία. Τι έχω να παρέχω, παιδιά. Τι έχω να παρέχω, έπρεπε να τα χάσει αυτά γιατί εμείς είμαστε σε πηγάδι κατουρίσαμε. Εντάξει, λίγο μου βγήκε το παράπονο για το over 1,5 Βαλένθια. Αλλά οκ, μπήκε. Μέτρησε. Όχι, το τρίτο δες. Δες το τρίτο, δες. Από πού την περνάει, Το καθάρισε ο Μπαμεγιάνγκ. Ο Μπαμεγιάνγκ τη βρήκε την άκρη για το 3-1. Το οποίο έγινε στο 90. Δηλαδή, τελευταία στιγμή πήρε προβάδισμα. Πιο καθαρό από το 2-1 τέλος πάντων. Δηλαδή, τη διασφαλίζουν ότι με ένα 0 δεν μένει εκτός. Είδαμε τι γίνεται εκεί στην Αγγλία, όπου βέβαια το ανέκδοτο τελευταίων ημερών είναι ότι στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας υπάρχουν δύο ομάδες που είναι στα ημιτελικά του Champions League, δύο ομάδες που είναι στα ημιτελικά του Europa League και δύο ομάδες από το Manchester. Σωστό. Έτσι. Κοίταξε. Αυτά οι Άγγλοι τα βγάζουν πολύ εύκολα. Έτσι, για, χιουμοριστικά για να την πούν ένα στον άλλον. Ναι. Και είναι και μια πραγματικότητα, έτσι δηλαδή. Ναι. Αυτό συμβαίνει. Ναι. Η πρώτη και η έκτη είναι από το Μάντσεστερ και όλες οι άλλες είναι σε ημιτελικούς. Και πάμε στη Γερμανία. Εκεί που είχαμε το πρώτο. Στραβοπάτημα της Dortmund και μία αξιοποίηση από την Bayer. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να συνεχιστεί. Και τώρα γίνεται ανάποδα ιστορία. Πρώτα παίζει η Bayer στις 4.30 αύριο. Εντός έδρας με την. Τώρα το βλέπα και μου διαφεύγει. Παίζει εντός έδρας με το Ανόβερο η Bayer. Και μετά στις 7.30 έχει η Werder Bremen Dortmund. Το Ανόβερο είναι για φούντο, κατά το κοινό λεγόμενο, όπως θυμάμαι. Το Ανόβερο. Στα Τάρταρα. Το Ανόβερο. Ή θυμάμαι λάθος. Πού είναι το Ανόβερο. Το Ανόβερο, ναι, νομίζω δεν έχει καν ελπίδες, γιατί είναι τελευταίο με 18 βαθμούς, οπότε. Ναι, έχει. Η Στουτγκάρδη που είναι στη θέση του Μπαράτζα έχει 24. Και η Σάλκε που σώνεται ναι, έχει 30. Οπότε... Που έκανε και τη νίκη η Στουτγκάρδη και ανάσανε. Γιατί τους άλλους κατάλαβα ότι η Σάλκε της φεύγει. Μαθηματικά έχει ελπίδες στο Ανόβερο γιατί στη Γερμανία μένουν τρία παιχνίδια, έτσι. Ένα, δύο, 32, 33 και 34. Οπότε μαθηματικά έχει ελπίδες. Τρεις αγωνιστικές έμειναν και στη Γερμανία. Ναι, αλλά. Εντάξει, πρέπει να κάνει την υπέρβαση, να κάνει διπλό στο Αλιάνζ Αρίνα. Και την Κυριακή. Η Ντόρτμουντ. Όχι την Κυριακή, το Σάββατο. Απλά στις 7.30. Α, λίγη ώρα μετά. Ναι, όπως ήταν τον προηγούμενο Σάββατο που έπαιζε στις 4.30 Dortmund και μετά στις 7.30 Bayern, τώρα είναι ανάποδα. Θα ξέρει δηλαδή η Dortmund τώρα το αποτέλεσμα της Bayern. Η Dortmund που παίζει. Στη Werder Bremen, δύσκολο παιχνίδι. Δύσκολο μάθος. Η Werder η οποία είναι
Στην ένατη θέση έχει 46. Η 7η Hoffenheim που έχει διεκδικεί ευρωπαϊκό εισιτήριο είναι στους 50. Και η 6η Leverkusen είναι στους 51 μαζί με την Gladbach. Οπότε η Werder μέχρι και το παιχνίδι με την Bayern ήταν στις, αν δεν κάνω λάθος, 3 ευρωπαϊκές ομάδες που είχαν σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Ναι, σωστά. Μαζί με την Bari, την Eindhoven και τον Bauk. Ναι. 4 ήταν, τώρα γίνανε. 4, σωστά. Γίναν 3. Με Bauk να σκοράρει και, στο, και στα Γιάννενα. Θα έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια πρωταθλήματος. Από πέρσι. Από πέρσι το Νοέμβριο του. Όχι, τον Τρίπολη έχει σκοράρει. 3-0 δεν έχασε. 3-2. Πέρσι. 3-2 είχε χάσει. Είχε ένα τελευταίο παιχνίδι που δεν σκόραρε ο Πάοκ στην Ελλάδα, ήταν Νοέμβριο του 17. ΑΕΚ Πάοκ 1-0 στο ΑΚ. Στο πρωτάθλημα. Χωρίς να υπολογίζουμε τα δύο, το ένα που δεν ξεκίνησε και το άλλο που. Όχι, εντάξει, μιλάμε για ποδόσφαιρο. Δεν τελείωσε για μάτς που είναι από το ένα. Ναι, εγώ γιατί στατιστικά μετράνε. Ναι, σωστά. Γι' αυτό το. Το λέω. Νομίζω ότι εκεί είναι το θέμα. Το τι θα γίνει στην Γερμανία και στην Αγγλία, γιατί όλα τα άλλα έχουν πάρει το δρόμο. Και μετά υπάρχουν άλλες μάχες. Στην Ιταλία παλεύουν για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Ας πούμε και για την Τωρίνο που παίζει αύριο στη Γιουβέντους στο ντέρμπι και το τοπικό. Στην Ιταλία δεν το. Αλλάζει χέρια η τριωτέρατη θέση συνεχώς. Κάθε μέρα, ναι. Πολύ. Να δώσουμε μια ιδέα στον κόσμο. Το ότι έχει αύριο το Γιουβέντους στο Τωρίνο στις 9.30 με τη Γιουβέ αδιάφορα, αλλά σαν ένα τέτοιο παιχνίδι δεν είσαι ποτέ αδιάφορο. Γιατί υπάρχει το γόητρο. Και νομίζω το ότι αρχίζει και μπαίνει, ναι, και μπαίνει για το γόητρο και μπαίνει το ότι ξέρει την τάξη. Δεν είμαστε στο Champions League εκεί που θέλαμε, αλλά δεν το παρατάμε. Τουλάχιστον να κάνουμε ένα φινάλε, ναι. Μην. Εδώ έχει καταφέρει Γιώργο η Μίλαν να είναι εκτός ευρωπαϊκών εισιτήριων. Ήταν τέταρτη και είναι έβδομη. Ναι, αλλά εδώ δεν στη γίνεται. Η Μίλαν είναι. Το έχει προσπαθήσει όμως. Η Μίλαν είναι ισόβαθμη. Προσπάθησε τώρα. Προσπάθησε. Προσπάθησε. Ολόκληρη η Μίλαν και είναι 7η. Για να μην πάρει αυτά τα παιχνίδια που. Για μένα αυτό, ναι. Που προσπάθησε. Με αυτό το λέω. Αυτή την έννοια. Η Μίλαν είναι ισόβαθμη με τον Τωρίνο στην έκτη θέση. Αλλά έχει Μίλαν Μπολόνια και έχει Τωρίνο αυτήν την αγωνιστική. Οπότε αυτό μπορεί να αλλάξει. Και πιο πάνω έχει 58 η Ρώμα, η οποία Ρώμα παίζει στην έδρα της Τζένοα. Δύσκολο παιχνίδι. Εντάξει. Έχει ψωμί και στην Ιταλία, αλλά δεν παίζεται τίτλο εκεί. Εντάξει. Η Αταλάντα που είναι τέταρτη με 59, ναι. Και αυτό φωτιά. Γιατί η Λάτσιο είναι στου 55. Ένα βαθμό κάτω από το Τωρίνο και Μίλαν που είναι στα ευρωπαϊκά εισιτήρια για τον κύριο Παλίγκο. Οπότε. Αν κερδίσει και αυτή πηγαίνει. Ναι. Και στην Ολλανδία υπάρχει ενδιαφέρον που υπάρχει στο βαθμό, αλλά το πρωτάθλημα δεν είναι τόσο ελκυστικό να πει. Σωστά, ότι. Σωστά. Και εκεί ο Άγιαξ με τη Φέγινορτ. Με την Αιτχόβεν. Με την Αιτχόβεν, ναι. Ναι, είναι μαζί νομίζω έχει την ισοβαθμία. Αλλά είναι μαζί. Αλλά δεν πρέπει να έχουν αγωνιστική τώρα. Ή έχουνε. Νομίζω ότι έχουν την προηγούμενη είχαν αναβάλει. Δεν. Πριν το παιχνίδι. Πριν το μάτς το ανέβαλαν. Α, ναι, τώρα για να έχει ρυθμό. Όχι, δεν έχουν πάλι. Παίζουν στις 12 του μηνός. Έχει Άγιαξ Ουτρέχτη και Αλκμάρ PSV Eindhoven. Τα επόμενα τους παιχνίδια. Και η Αλκμάρ είναι τέταρτη, η Ουτρέχτη πέμπτη η αντίπαλή τους. Δύο αγωνιστικές, δηλαδή θα περιμένουμε μέχρι άλλες δύο αγωνιστικές για να παίξουμε, ναι, μια ολόκληρη αγωνιστική over 2,5. Αυτό είναι ολόκληρο. Σε εμάς πιστεύω θα έχει πολλά γκολ η αγωνιστική. Το ελληνικό πρωτάθλημα. Τελευταία, και λίγο πριν τα βατραχοπέδιλα. Εδώ έτσι βλέπω ακριβώς τώρα και κάτι επίσης παράδοξο. Θα γίνει η τελευταία αγωνιστική, 34η στις 12 Μαΐου, όλα τα ματς ίδια ώρα, και η 33η θα ακολουθήσει στις 15 Μαΐου. Α, το βάλανε σε εμβόλυμη δηλαδή. Ναι. Αυτή που αναβλήθηκε. Δεν αλλάζουν το πρόγραμμα του. Μυστήρια, ναι, τρένα. Ναι, περίεργο. Άμα βολεύονται όλοι εκεί. Δηλαδή, άμα συμφωνούν όλοι. Δηλαδή, και η πολιτεία είπε εντάξει. Και ο υφυπουργό τη Ολλανδία. Δεν έκανα καμιά σύσκεψη. Σύσκεψη από την οποία που στα απουσιάζει αυτό που τελικά θα πάρει την απόφαση. Ναι, ναι, αυτά εντάξει. Και αφού δεν τη βρήκαν αυτοί που είναι σύσκεψη, θα πάνε στη Δευτέρα που θα. Έχουμε το προνόμιο αυτό. Ναι. Ο Ηλιόπουλος. Τι να σχολιάσουμε γι' αυτό. Ναι, εμφανιστεί, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Ναι. Είμαστε. Εμείς απλά ως Repress εδώ θα μπορούσαμε μια εβδομάδα πριν να έχουμε πλούσια συζήτηση για το πώς θα πάνε οι ομάδες, πώς θα πάνε τα παιχνίδια τους πριν τον τελικό που είναι το Σαββατοκύριακο. Αλλά όλη η συζήτηση έχει πάει στο. Όσον αφορά την αγωνιστική στην Ελλάδα. Αυτό. Αυτό που παίζεται είναι οι τελευταίες θέσεις. Διότι οι πιθανότητες να αλλάξει χέρια η τρίτη θέση είναι μικρές από τη στιγμή που η ΑΕΚ παίζει εκτός έδρας, αλλά παίζει με τον Λεβαδιακό. Το είναι υποβασθέντα Λεβαδιακό. Γιατί για να αλλάξει χέρια η τρίτη θέση, θα πρέπει η ΑΕΚ να μην κερδίσει τον αδιάφορο Λεβαδιακό.
και την ίδια ώρα ο Ατρόμητος να κερδίσει τον Όφη που καίγεται. Η τρίτη θέση να πούμε ότι δίνει ένα εισιτήριο καλύτερο, έτσι. Ναι, δίνει ένα έχει κίνητο. Δεν είναι όπως ο 4-5 που έπαιζαν ο Ατρόμητος με τον Άρη, ναι, που ήταν στην ίδια ευρωπαϊκή θέση. Δίνει ένα γύρο λιγότερο στην πορεία για τους ομίλους του Europa League. Άρα, το θέμα είναι το τι θα κάνει ο Όφη στο Περιστέρι, εκεί που δεν ξέρω αν του φτάνει και ένας βαθμός για να μην τον ενδιαφέρει τι θα κάνει ο ΠΑΣ με τον ΠΑΟΚ. Τις ισοβαθμίες τους, δεν ξέρω. Ναι, είναι έχει καλύτερη διαφορά γκολ Όφη. Παίζουν όμως τα μεταξύ τους παιχνίδια. Ναι. Και δεν τα θυμάμαι. Το Όφη ΠΑΣ Γιάννενα ήταν το ΠΑΣ, ναι, το Όφη ΠΑΣ Γιάννενα το πρόσφατα που είχε λήξει 1-0. Ναι, σωστά, το τσεκάρουμε. Και πρέπει να δούμε και τις ισοβαθμίες του ΠΑΣ Γιάννενα με τον Αστέρα και του Όφη με τον Αστέρα. Γιατί ο Αστέρας έχει 30. Βέβαια, λογικά, η λογική λέει ότι θα κερδίσει τον αδιάφορο Πανιόνιο. Αλλά ο Πανιόνιος έκανε ζημιές τελευταία σου, αν και αδιάφορος. Λοιπόν. Ναι, το Χ κάνει στον Όφη. Το Χ του φτάνει. Κόντρα στον ΠΑΣ, στην ισοβαθμία με τον ΠΑΣ. Με τον Αστέρα. Με τον Αστέρα είναι το θέμα. Γιατί έχει ισοπαλία στα Γιάννενα και νίκη. Προσπαθώ να δούμε λίγο τα ζευγάρια με βάση την εντός εικόν λογική. Το ότι λογικό είναι να επικρατήσει, για παράδειγμα, ο ΙΑΕΚ του Λεβαδιακού, ούτως ή άλλως θα ήταν λογικό. Πόσο δε μάλλον όταν ο Λεβαδιακός είναι αδιάφορος και πεσμένος. Η λογική λέει ότι ο Αστέρας που καίγεται θα πάρει το παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Στο παιχνίδι που υπάρχει διπλό ενδιαφέρον, γιατί όπως και να το κάνουμε, όταν έχεις 29 παιχνίδια έτητος, δεν πας για τουρισμό, για να τα κάνεις 30, και μιλάει για τον ΠΑΟ, απέναντι στην ομάδα η οποία μπορεί να μην τις κάνει ούτε η νίκη. Ο Αστέρας πάντως έχει ισοβαθμίες και με Όφη και με ΠΑΣ Γιάννενα. Επομένως, σε περίπτωση που χάσει τον Πανιόνιο, έτσι, γιατί έχει 30. Ναι. Βέβαια, αν κερδίσει ή αν φέρει σοπαλία, όχι, αν φέρει σοπαλία, δεν είναι καλυμμένο, γιατί αν κερδίσει Όφη, πέφτει ο Αστέρας στη θέση του Μπαράζ. Ο ΠΑΣ οπότε έχει ελπίδες μόνο για το Μπαράζ. Ο ΠΑΣ θέλει συνδυασμό αποτελεσματών. Δεν του φτάνει το ότι. Πρέπει να ο ΠΑΣ θέλει να κερδίσει τον ΠΑΟΚ, να πάει στους 30. Και να χάσει Όφη. Και να χάσει Όφη. Όλα τα υπόλοιπα είναι πέφτει. Ναι, ούτε κάνουμε ισοπαλία του Όφη. Δεν ξέρω βέβαια τι γίνεται στο σενάριο που έρθει ισόπαλο ο Όφη, χάσει ο Αστέρας τον Πανιόνιο και πάμε σε τριπλή ισοβαθμία στους 30. Εκεί πρέπει να μετράνε η καλύτερη διαφορά τερμάτων. Στο συνολικό. Πρέπει να την εκεί μπορεί να γίνεται και μήνυμα βαθμολογία. Μεταξύ του παιχνίδια. Μπορεί να ισχύει και αυτό, ναι. Θέλει ψάξιμο. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έρθει αυτό το σενάριο. Ο Αστέρας πιστεύω θα βρει τον τρόπο να πάρει έστω ένα βαθμό απέναντι στο Πανιόνιο. Για να είναι. Βέβαια. Δεν πιστεύω να κινδυνεύσει. Να γλιτώσει έστω τον απευθείας που βάζουμε. Να δούμε. Με τα τωρινά δεδομένα, ο ΠΑΣ Γιάννενα χαιρετάει και ακολουθεί δηλαδή τους άλλους δύο. Ο Όφη πηγαίνει στον Μπαράζ και παίζει είτε με τον Πλατανιά είτε με τον Απόλλωνα Λάρισσας, και ο Αστέρας Τρίπολης τη γλιτώνει, να το πω έτσι. Δηλαδή, ακόμα και με αυτά τα σκαμπανεβάσματα που είχε, πήρε αυτό που ήθελε στο τέλος για να αποφύγει τον υποβασμό. Που σίγουρα δεν ήταν στόχος στην αρχή της σεζόν, αλλά έτσι όπως κύλησαν τα πράγματα για τον Αστέρα Τρίπολης. Εντάξει, είναι καλή ομάδα. Δεν νομίζω ο σχεδιασμός της φέτος δεν ήταν καλός. Έχει καλές μονάδες δηλαδή. Δεν είναι. Δηλαδή, αν τυχόν τώρα λέγαμε ότι είναι έκτος ή έβδομος, δεν θα μας φαίνονταν και περίεργο. Είχε αρκετά σερή αρνητικών αποτελεσμάτων μέσα στη σεζόν. Ο Αστέρας. Αρκετά παιχνίδια. Ξεκίνησε με τον Παντελίδη λάθος. Δεν του πήγαινε τίποτα. Και από εκεί και πέρα. Στην αρχή με τον Παράσχο κάτι πήγαινε να διορθώσει. Μετά έκανε πάλι αρνητικό σερί, μαζεμένες ήττες. Ναι, ναι. Έφτασε. Πάντως έδειξε και στη ρεβάνση με τον Πάουκ, εντάξει, ήταν κακή μέρα ο Πάουκ, ότι δεν είναι τόσο κακή ομάδα. Μα γι' αυτό το λέω. Ναι, δεν ήταν κακή μέρα, ήταν ναι. Ό,τι να είναι μέρα. Δηλαδή, αν πάρουμε το ρόστερ τώρα τη Τρίπολη με το ρόστερ του Όφη και του ΠΑΣ. Όχι, είναι το πιο ισορροπημένο. Φυσικά είναι πολύ καλύτερο. Ναι. Νομίζω ότι έστω και τελευταία στιγμή, στα τη στιγμή δηλαδή, θα βρει τον τρόπο να μείνει κατηγορία η Τρίπολη. Για να δούμε. Και στη Football League έχει ψωμί εκεί.
Στη Football League ο Ηρακλής παίζει με τον Πλατανιά. Ο Πλατανιάς καίγεται για να δει αν μπορεί να πάρει εισιτήριο για τα Μπαράζ. Ο Ηρακλής καίγεται για να αποφύγει υποβιβασμό στη νέα Football League που θα είναι τρίτη κατηγορία. Βέβαια με τον Ηρακλή είναι και η ιστορία, η υπόθεση με την ποινή που θα έχει το μείον 3. Ναι, νομίζω σήμερα ήταν να του ανακοινωθεί και επίσημα, ναι. Να δούμε και με εκείνο τι θα γίνει. Δηλαδή μπορεί πάλι ο Ηρακλής να υποβιβαστεί, αν πάει κερδίσει στα Χανιά τον Πλατανιά για παράδειγμα, να υποβιβαστεί για έξω αγωνιστικούς λόγους πάλι. Άλλο μπλέξιμο κι αυτό. Ναι. Άλλο πανηγύρι. Έχουμε να δούμε πολλά και εκεί την τελευταία αγωνιστική. Εκεί η κατάσταση είναι πιο περίεργη γιατί μπορεί να ψάχνεις να πάρεις βαθμούς που σου έχουν αφαιρέσει με την ελπίδα θα τους ξαναπάρεις πίσω. Και... εδώ ξέρεις τι γίνεται τώρα. Και έχουν δίκιο οι άνθρωποι του Ηρακλή. Δεν μπορεί αυτό να ανακοινώνεται τρεις μέρες, δύο μέρες πριν πας να παίξεις το τελικό για την παραμονή σου. Γιατί η υπόθεση αυτή με τον φάκελο δεδότης είναι από πολύ νωρίτερα. Θα μπορούσε να έχει βγει απόφαση. Και να είχε κάνει αλλιώς τα κουμπιά. Εντάξει, όχι ότι δικαιολογεί την ομάδα, αλλά σου λέει. Αυτό λέω. Ξέραμε... Και ο αντίλογος λέει ότι εντάξει, φάκελο δεν έκανε, δηλαδή. Ναι, γιατί δεν πήρε βαθμού πέμπτη. Σωστά, ναι. Τέλος πάντων. Το ζήτημα είναι ότι πάλι εδώ, μόλις. Πώς μιλούσαμε για το εξωτερικό, ότι ωραία, τι καλά, μάχες ενδιαφέρουν αυτά και φτάνουμε εδώ στα δικά μας και πάμε στα έξω αγωνιστικά ξανά που θα απασχολήσουν. Ναι, δηλαδή, ακόμα και η συζήτηση αγωνιστική για τον τελικό δεν μπορεί να ξεκινήσει. Ναι, τι να πει. Γιατί είναι ειδικό σε ειδικό το παιχνίδι του Λεβαδιακού με την. Τη ΣΑΕΚ με τον Λεβαδιακό, ειδικών συνδικών για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον ΠΑΣ. Απ' τη μία η ΑΕΚ δίνει ένα παιχνίδι με έναν αντίπαλο αδιάφορο, δεν ξέρω το πόσο παρουσιαστική θα έχει. Απ' την άλλη είναι και αυτό διαφορετικό το να παίζει μια ομάδα που καίγεται. Γιατί την πρώτη σκέψη που πας σε μάτς το οποίο ο αντίπαλος καίγεται για να πάρει βαθμό είναι ότι θα πάει στη δύναμη. Που ούτως ή άλλως προς τα εκεί θα πήγαινε το μάτς. Γιατί όσο γνωρίζουν υπάρχει ατάκα για να κερδίσει τον αντίπαλό σου πρέπει να τον ρίξει στα μέτρα σου. Διότι ο ΠΑΣ δεν είναι τεχνική ομάδα. Ναι. Και για τον ΠΑΟΚ χρειάζεται προσοχή ενώ πιστεύει λίγο να αποφύγει ενδεχόμενους τραυματισμούς σε ένα τέτοιο στυλ παιχνιδιού. Εντάξει. Για μένα δεν είναι το θέμα των τραυματισμών. Το θέμα της σοβαρότητας είναι. Πρώτο. Πρέπει να παίξουν οι βασικοί, γιατί δεν μπορείς να είσαι με 15 μέρες χωρίς παιχνίδι και να πάει να παίξεις τελικό. Θα παίξουν κανονικά οι βασικοί που θέλει να παίξουν και στο τελικό και θα πας και στο τελικό να παίξεις. Πάντως αυτό φαίνεται ότι θα κάνει ο Λουτσέσκου. Θα πάει τους βασικούς. Ότι θα πάει, με μια δεκάδα η οποία θα είναι πιο κοντινή σε αυτή του τελικού. Τίποτα. Είναι μεγάλο σφάλμα να χαλαρώσει ο ΠΑΟΚ γενικότερα σαν οργανισμός. Ότι χαλάρωσε και ότι το κατάλαβε χωρίς να το πληρώσει. Νομίζω αυτό έγινε. Ίσως τον βοηθήσει αυτό. Νομίζω ότι ο Λουτσέσκου είναι σε αυτά πολύ. Είναι κάτι που τον χαρακτηρίζει. Η σοβαρότητα δηλαδή και τον επανέλθει στην τάξη για να είσαι 100% συγκεντρωμένος. Είναι ένα από τα στοιχεία του. Το έκανε πολύ καλά στις στιγμές που η ομάδα του είχε να διαχειριστεί πικρή γεύση. Τώρα είναι νομίζω και στη χαρά ακόμα πιο σημαντικός ο ρόλος. Αυτός για να θέλουν να μπλοφάρουν οι δύο προπονητές. Δεν το αποκλείουμε και αυτό. Λουτσέσκο και Χιμένεθ. Να δείξουν κάτι άλλο και να φυλάξουν κάποια έκπληξη. Πέρσι ήταν ο Αντώνη που το είχαμε στο τελικό. Που ο ΠΑΟΚ πήγαινε στη λογική ότι θα ξεκινήσει με Σάχοφ και. Ποιος ήταν, οι δύο που μπλόφαρε ουσιαστικά. Ξεκίνησε με διαφορετική εντεκάδα. Δηλαδή. Αυτά τα mind games, τα trick μπορεί να τα κάνουν προπονητές σε ένα παιχνίδι πριν. Θεμητά. Εντάξει, απλά θα δούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων και θα δούμε τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε αυτά τα δύο παιχνίδια. Και μετά θα δούμε την επόμενη μέρα το αν θα γίνει τελικά ο τελικός, πώς θα γίνει. Γιατί ξεκινάμε, ας μην ξεχνάμε ότι η συζήτηση για τον τελικό, κλείνοντας την εκπομπή, ξεκινάει από το ότι ήταν... είχε οριστεί να γίνει σε δύο εβδομάδες μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Και το φέρναν πιο κοντά. Μπάνια για όλους. Και για τις ομάδες να μπορέσουν να είναι πιο κοντά σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Και για την Εθνική να ξεκινήσει μια προετοιμασία μαζί με τρία φιλικά, γιατί έχει τον Ιούνιο παιχνίδια κρίσιμα για το Euro. Που λογικό είναι να τα έχουμε ξεχάσει αυτά, αλλά σιγά σιγά έρχονται στο. Τελειώνει. Να ρωτήσω κάτι άλλο.
Δηλαδή τελειώνει το πρωτάθλημα την Κυριακή. Του χρόνου ξέρουμε τι πρωτάθλημα θα έχουμε. Μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση νομίζω, γιατί εγώ δεν έχω ιδέα. Από τώρα. Κάτσε ρε Συντάσου. Κάτσε. Τον Αύγουστο θα δούμε. Δεν ξέρω ποια είναι πραγματικά τα τόσα πολλά προβλήματα και τι σκέφτονται. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Κυπέλλου. Τόσο πολύ να οργανώσουν ένα πρωτάθλημα. Πώς είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Κυπέλλου χθες τις δηλώσεις του αποχωρώντας από τη σύσκεψη. Να, ήταν και οι γιορτές. Δεν προλάβαμε να κάνουμε σύσκεψη νωρίτερα. Τώρα φτάσαμε τελευταία στιγμή αναγκαστικά. Ήταν λοιπόν το ανάλυσε το, με το ανάλυσε το Bayer Press με τον Τάσο Σέρβα, ο οποίος 10 μέρες πριν το τελικό δεν ξέρει πώς θα γίνει ο τελικός και θέλει 100 μέρες πριν το πρωτάθλημα ξέρει πώς θα γίνει το πρωτάθλημα. Κάτσε ρε Τάσο. Πολύ διάσημο. Πολλά ζητώ. Πώς έλεγε η διαφήμιση φέτα. Ναι. Ήρεμα. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Νομίζω ότι στο τραπέζι έπεσαν όλα όσα μας απασχόλησαν και την τελευταία εβδομάδα, ειδικά με τους ημιτελικούς του Europa League, τους φρέσκους, και το τι περιμένουμε να δούμε το Σαββατοκύριακο, κυρίως στο εξωτερικό, εκεί που αρχίζουν τα μηνύματα του Τζέρβα προς την Λέστερ, ελάτε παλικάρια, μην ξεχνάτε να αρχίσετε, 50 χρόνια πριν τα πρωτάθλημα και τέτοια. Τζέμι Βάρντι θα ποντάρουμε. Jamie Vardy is having a party, πώς τραγουδούσε. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Καλό θέαμα να δείτε. Είτε σε γήπεδο αν πάτε, είτε από την τηλεόραση. Ραντεβού με το ανάλυση των Bayer Press την Δευτέρα το μεσημέρι στις 2. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο.